διάλογο για το ιστορικό μυθιστόρημα και στο κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την αφύπνιση της ιστορικής συνείδησης του αναγνώστη. Σήμερα, πρώτη μέρα της διημερίδας μας, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον συγγραφέα και ακαδημαϊκό κ. Θανάση Βαλτινό και τη συγγραφέα κ. Σοφία Νικολαίδου. Αμέσως μετά θα προβληθεί η ταινία «Σέρχους Κολούμπια». Αύριο θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τους συγγραφείς κ. Ισίδωρο Ζουργό και κ. Ελένη Κρυοβόλου, ενώ θα προβληθεί η ταινία «Η κλέφτρα των βιβλίων». Το Σάββατο πρωί θα λειτουργήσει εργαστήρι δημιουργικής γραφής για ενήλικες και μαθητές γυμνασίου και λυκείου με την βοήθεια της κυρίας Σοφίας Νικολαίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Ειρήνη Κατσαχριστοποίη, εκ μέρους του ΔΟΠΑΠΣ, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε απόψε στον όμορφο χώρο του Ιδεογραφικού Μουσείου, στον τόπο μας, τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε στον τόπο μας ανθρώπους των γραμμάτων. Δεχθήκαμε με χαρά την πρόταση της Λέσχης Ανάγνωσης ως δημοτικός οργανισμός πολιτισμού, αθλητισμού και βρεφονοπιακών σταθμών του Δήμου μας. Θα διοργανώσουμε από κοινού την εκδήλωση «Ημέρες Βιβλίου», αφιέρωμα στο ιστορικό βιβλίο. Μια πρόταση που θα θέλαμε να έχει συνέχεια και να γίνει θεσμός, αφού η ενασχόληση με το βιβλίο φαίνεται να ενδιαφέρει όλο και περισσότερο κόσμο στο νησί μας. Ας ακούσουμε λοιπόν τους αγαπητούς μας συγγραφείς και ας αφαιθούμε στα λόγια τους. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας.